Χρήστο Κούτρα και το Γιάννη Τζούνο. Μπαράζ νέων συλλήψεων μεγαλοφιλετών του Δημοσίου αναμένεται, κυρίες και κύριοι, τις ερχόμενες εβδομάδες μετά την εφαρμογή του πρόσφατου νόμου που αφορά στη μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο. Οι λίστες φοροφυγάδων έχουν ήδη καταρτιστεί και αποτελούν τη βάση για να ξεκινήσουν οι δικαστικές διαδικασίες, ώστε οι μεγαλοφιλέτες, αντιμετωπίζοντας τη δαμόκλειο σπάθη της προσωρινής κράτησης, να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Η μετατροπή του αδικήματος της φοροδιαφυγής σε διαρκές, η θέσπιση οικονομικού εισαγγελέα και η δημιουργία της οικονομικής αστυνομίας έχει οδηγήσει το τελευταίο διάστημα σε μπαράζ συλλήψεων μεγαλοφιλετών του δημοσίου που κατέληξαν υπόδικοι για το αδίκημα της μη καταβολής των χρεών προς το δημόσιο. Συγχρόνως έρχονται να ικανοποιήσουν τη γενική απέτηση του κοινωνικού συνόλου για απόδοση ισονομίας, δικαιοσύνης και τερματισμού της ατιμορρησίας για όσους αποδεδειγμένα και σε ευρεία κλίμακα παρανομούν. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει 11 συλλήψεις επιχειρηματιών με οφειλόμενα ποσά από 143.000 έως 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με νομικούς, η ποινή φυλάκισης από 3 έως 5 χρόνια που προβλέπεται για το πλημέλημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο είναι ένας μοχλός πίεσης για να εισπράξει το κράτος τα χρωστούμενα από τις οφειλέτες του, αλλά και μια ελπίδα να αποδοθεί φορολογική δικαιοσύνη. Βασικοί ισχυρισμοί πάντως των μεγαλοφιλετών για να μην πληρώσουν είναι η δήλωσή τους πως οδεύουν για πτώχευση, η ενδεχόμενη υπαγωγή στο άρθρο 99, αλλά και ο συμψηφισμός με τα οφειλόμενα του δημοσίου. Την ίδια ώρα, η λίστα των μεγαλοφιλετών ανέρχεται στους 14.700, από τους οποίους οι 6.500 είναι φυσικά πρόσωπα και 8.200 επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το ποσό των οφειλών ανέρχεται στα 37 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη, κυρίως από φόρους ή μη καταβολή ΦΠΑ. Θα έπρεπε επιτέλους κάποια στιγμή να ξεκινήσει ώστε οι μεγαλοφιλέτες του δημοσίου να βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Είναι αδιανόητο όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει κόσμος και 38 ονόματα τα οποία να οφείλουν 37 δισεκατομμύρια ευρώ και εμείς να πηγαίνουμε να κόβουμε μισθούς, συντάξεις. Προβληματισμό πάντως προκαλούν στο οικονομικό επιτελείο οι διαπιστώσεις Ράιχενμπαχ ότι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις λιμνάζουν για πολλά χρόνια στα δικαστήρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας τεράστιος όγκος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που ανέρχονται περίπου στις 165.000 περιμένουν στην ουρά προκειμένου να διευθετηθούν με χρόνο εκδίκασης από 3 έως 13 χρόνια. Όλα αυτά την ώρα που, σύμφωνα με την υπογραφή του πρώτου μνημονίου, η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να έχει ολοκληρώσει μέχρι τον Ιούνιο του 2012 το 15% όλων των εκκρεμών υποθέσεων. Απαιτείται να αφιερωθεί ένα τμήμα των διοικητικών δικαστηρίων αμιγώς στην εκδίκαση των υποθέσεων αυτών, ώστε και η ταχύτητα να εξασφαλιστεί, αλλά και οι φορολογούμενοι που εν τέλει δεν οφείλουν να μην χάσουν οποιοδήποτε κομμάτι τη δικαστική σου προστασία. Τα έσοδα του κράτους τον τελευταίο 1,5 χρόνο από ληξιπρόθεσμα χρέη υπολογίζονται ότι έχουν φτάσει το 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μαζί μου η Ιωάννα Μάνδρου. Η Ιωάννα, εδώ φαίνεται ότι κάτι κινείται. Είναι κινήσεις αυτές που προκαλούν μια κάποια ανακούφιση. Πες μας όμως πόσο μας επιτρέπεται να ενθουσιαζόμαστε. Κοίταξε, αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες με τη συλλήψη των μεγαλοφοροφυγάδων δεν προέκυψε ξαφνικά. Είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός πρόσφατου νόμου, ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, που έδωσε επιτέλους τη δυνατότητα στις διοκτικές αρχές να πιάνουν τους φοροφυγάδες. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό κατέστη ακόμα ευκολότερο από το γεγονός ότι την ίδια χρονική περίοδο δημιουργήθηκε η οικονομική αστυνομία, που είναι ένα σοβαρό εργαλείο, και ο οικονομικός εισαγγελέας, ένα σοβαρός θεσμός, που έχουν όλοι αυτοί συστρατευτεί στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε? Δηλαδή, με άλλα λόγια, εσύ, από αυτούς που πιάνουν, τι πέφτει στο δημόσιο ταμείο? Πληρώνει κανένας? Η απάντηση είναι: εξαρτάται. Αν έχουν, πληρώνουν. Γιατί το λέω αυτό? Και υπάρχουν πολλοί που πληρώνουν και κάποιοι που δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν εκείνοι οι οποίοι είναι οικονομικά νεκροί ή ημιθανείς ή επικαλούνται υπαγωγή στο άρθρο 99 ή έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους οι επιχειρήσεις ή με δύο λόγια δεν έχουν πληρώσει. Παρά του μη έχοντα ούτε καν λάβει. Όμως αυτό το μέτρο των συλλήψεων, από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, έχει μία άλλη σημαντική αξία. Δηλαδή, σπέβδουν πολύ, και το ΣΔΟΕ κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό, και πριν προλάβουν να συλληφθούν, πάνε και τακτοποιούν τις οφειλές τους. Δηλαδή, άλλοι πληρώνουν εφάπαξ, αν είναι μικρά τα ποσά, ή άλλοι μπαίνουν σε διαδικασίες ρύθμισης. Για να μην συλληφθούν και για να μην διασυρθούν. Που έτσι σημαίνει ότι αυτό είναι ένα καλό εργαλείο που μπορεί και συμβάλλει ήδη στο να περιοριστεί
όσο μπορεί να περιοριστεί αυτή η φοροδιαφυγή που ακούσαμε το νούμερο στο ρεπορτάζ, το οποίο είναι ηλικιώδες και τεράστιο. Πάντως, Ιωάννα, εχθές είχαμε την πρώτη έκθεση της Task Force υπό τον Horst Reichenbach για τη χώρα μας και εκεί, μεταξύ πολλών άλλων, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους αργούς ρυθμούς της δικαιοσύνης ως προς την εκαθάριση των φορολογικών υποθέσεων. Θέλω να πω, ακόμη και αν όλα αυτά παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη, θα ξεμπλοκάρουν εύκολα για να... Κοίταξε, εσύ, στα διοικητικά δικαστήρια που λέμε τα φορολογικά, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ατελείωτο στόκ. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας απίστευτα μεγάλος αριθμός φορολογικών υποθέσεων για φόρους, χρέη προς το δημόσιο. Ναι. Να φανταστείς ότι δεν έχουν ακόμα υπολογίσει πόσα δισεκατομμύρια πρόκειται να πάρουν. Οι ρυθμοί της δικαιοσύνης είναι γνωστοί. Χελώνα και χειρότερο από τη χελώνα. Οι υποδομές ανύπαρκτες. Υπάρχει φιλότιμη προσπάθεια από την πλευρά του δικαστικού σώματος. Υπάρχει και όρος στο μνημόνιο ότι από αυτό το στόκ μέχρι το τέλος Ιουνίου που μας έρχεται, μέχρι μεθαύριο, το τέλος του χρόνου, αλλά και μέχρι το τέλος του επόμενου δικαστικού έτους, πρέπει να έχει φύγει ένα μεγάλο κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα της λειτουργίας της δικαιοσύνης είναι από τα βασικότερα. Και παραμένει. Και παραμένει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.